καθώς πραγματοποιήθηκε μια ξεχωριστή δράση από τον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων με πρωταγωνιστές, ανθρώπους, συνανθρώπους μας, αγαπημένους μας, της τρίτης ηλικίας, ηλικιωμένους, οι οποίοι έδειξαν σε όλους τι μπορούν να κάνουν μέσα από τις δραστηριότητες που έχουν πραγματοποιήσει και ετοίμασαν τους προηγούμενους μήνες. Για πες μας λίγο. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα από τη συνάδελφο τη Βίκη την Παπαδογιαννάκη που βρέθηκε στο σημείο, συνομίλησε και με τους ανθρώπους οι οποίοι έλαβαν μέρος, αλλά και με την ομάδα η οποία δημιούργησε και έβαλε έτσι το χέρι της για το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Και δεν είναι πρώτη φορά που στα Χανιά δίνεται βήμα στην τρίτη ηλικία. Είδαμε και τον προηγούμενο μήνα με τη γιορτή της γυναίκας πόση σημασία θέλαν να δώσουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Είχαμε βέβαια και με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα για την ενεργό γύρανση. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο ηλικιωμένοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Αυτοί οι άνθρωποι μόνο άνθρωποι τρίτης ηλικίας δεν μπορούν να χαρακτηριστούν. Και να σου πω και την προσωπική μου γνώμη, δεν μου αρέσει ο όρος τρίτη ηλικία. Είναι άνθρωποι με τη δική τους ηλικία που πραγματικά νιώθουν έφηβοι. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Έχει τις ομορφιές της. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά. Οπότε το αποτέλεσμα ήταν πολύ ωραίο. Έκανε και καλό καιρό έτσι πάνω κάτω, τουλάχιστον δεν έβρεξε. Οπότε και πλήθος κόσμου μαζεύτηκε και όλες τις δραστηριότητες μπόρεσαν και τις έδειξαν. Και νομίζω ότι το μήνυμα που περνούν είναι πολύ σημαντικό. Αλλά περισσότερα και για την προσπάθεια αλλά και για τις επόμενες θα μας πει και ο πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας στο Δήμο Χανίων, ο κύριος Στέλιος Βαλιράκης. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Καλησπέρα μας κύριε Ευχαριστώ Βαλιράκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ξεχωριστές εικόνες, ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας, αλλά αν δεν είχατε αυτούς τους ξεχωριστούς ανθρώπους, νομίζω δεν θα φτάνετε και σε αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι κύριε Παναγιωτόπουλε. Το μπράβο δεν ανήκει σε εμάς, είναι υποχρέωσή μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Το μπράβο ανήκει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ανοίγουν τον δρόμο επί της ουσίας. Με τη συμμετοχή τους στις όποιες δράσεις μας και μας δίνουν τη δύναμη για να συνεχίσουμε και να κάνουμε ακόμα πιο πολλές και ακόμα πιο ωραίες δράσεις. Όσον αφορά για τη δράση που αναφέρατε πριν, όντως ήταν μια πολύ ξεχωριστή δράση, δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή, τουλάχιστον στο Δήμο Χανίων, δεν ξέρω αλλού. Έγινε μια αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Ενεργού Γύρανσης. Είχαμε ως στόχο να αναδείξουμε τη δυναμική της τρίτης ηλικίας και να αποδείξουμε ότι οι ωφελούμενοι των ΚΑΠΗ του ΔΟΚΙΠ έχουν ικανότητες να μαθαίνουν, να συμμετέχουν, να λαμβάνουν αποφάσεις, να ψυχαγωγούνται, να απολαμβάνουν τη χαρά της δράσης και της εξωστρέφειας και γενικά να συμβάλλουν στην κοινωνία μας καθημερινά. Όντως είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εκεί είχαμε τη χαρά να δούμε όλους τους ευφελούμενους να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, ζούμπα, να κάνουν γυμναστική. Ήρθε η χοροδία των ΚΑΠΗ και τραγουδήσαμε. Νομίζω ότι ο στόχος μας επιτεύχθηκε και ποιος ήταν ο στόχος μας, να προσφέρουμε χαρά και αγάπη σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να το διασκεδάσουν. Αλλά είχαμε κι άλλο ένα στόχο, ο οποίος θα δείξει τις επόμενες μέρες αν επιτεύχθηκε. Ο άλλος μας στόχος ήταν να δελεάσουμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα την απόφαση να επισκεφτούν ένα από τα 8 ΚΑΠΗ του Δήμου Χανίων, να δουν τι κάνουμε, γιατί είμαι σίγουρος ότι οποιοδήποτε θα βρει μία, έστω μία, πιστεύω παραπάνω, δράση που να την αγαπήσει, που να του αρέσει και να του βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του, την καθημερινότητά του. Κύριε Βαλιράκη, εγώ αυτό που βλέπω από τις εικόνες και το βίντεο που παρακολουθούμε είναι ενέργεια, κόσμο, χαμόγελα και φαντάζομαι ότι ο δεύτερος στόχος σας θα επιτευχθεί γιατί οι άνθρωποι που είδαν όλη αυτή την προσπάθεια σίγουρα θα έμειναν ευχαριστημένοι και θα ήθελαν και εκείνοι να είναι μέρος σε επόμενες δράσεις. Τι άλλο προγραμματίζετε το επόμενο χρονικό διάστημα? Όντως έτσι είναι που το λέτε και εμένα, και εγώ αυτό πιστεύω. Τα σχολεία ήταν πάρα πολύ θετικά, το διασκέδασε ο κόσμος. Η αμέσως επόμενη μας δράση αφορά την γιορτή της μητέρας. Αυτή τη δράση την ήδη ξεκινήσαμε από σήμερα, στην οποία συμμετείχε στο Κέντρο Παιδικής Δημιουργίας στη Νέα Χώρα. Πήγανε ωφελούμενοι του ΚΑΠΗ του Βαμβακόπουλου, από το Βαμβακόπουλο. Τώρα σας λέω περιοχές των Χανίων, δεν ξέρω αν τις γνωρίζετε. Τις γνωρίζουμε. Εν πάση περιπτώσει. Ωραία, χαίρομαι λοιπόν. Ότι ένα ΚΑΠΗ λοιπόν του Δήμου Χανίων επισκέφτηκε ένα κέντρο παιδικής δημιουργίας. Δηλαδή στη δράση συμμετείχαν μικρά παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών μαζί με άτομα τρίτης ηλικίας. Καταλαβαίνετε ότι τα ωφέλη είναι πολλαπλά και για τις δύο ηλικιακές ομάδες. Το χάρηκαν πάρα πολύ.
και οι οφειλούμενοι από τον ΚΑΠΗ, αλλά και τα παιδιά. Και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο που έγινε σήμερα και θα συνεχίσει και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη. Εδώ θα είμαστε να το καλύψουμε και να δούμε και το πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Πραγματικά, πραγματικά. Κύριε Βαλιράκη, συγχαρητήρια και πάλι. Στα Χανιά βλέπω ήρθε, έχει έρθει το καλοκαίρι από τα δυτικά, θα μας έρθει και εμάς εδώ. Εύχομαι, εύχομαι. Να έρθει και προς τα εκεί. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι θα έρθει. Δεν έρχεται μόνο η κακοκαιρία από τη Δυτική Κρήτη έτσι προς την Ανατολική, έρχεται και η καλοκαιρία. Έρχεται και η καλοκαιρία. Και λοιπόν, χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.